Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, τον κύριο Χρήστο Χρήστου. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ξεκινούμε την κουβέντα μας με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει εξαγγείλει ότι μετά τις λεγόμενες εκλογές τα κατεχόμενα θα υπάρξει μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, για την πενταμερή. Μέχρι τότε, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ποια είναι η θέση σας? Ότι ο Γενικός Γραμματέας το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να συνεννοηθεί με τον κύριο Ερντογάν να σταματήσει τις προκλήσεις εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τότε και μόνο τότε μπορεί να αναπτυχθεί έδαφος για να προχωρήσουμε σε νέες συνομιλίες. Αν και εμείς από την πλευρά μας, ως ελάμενο, εκτιμούμε ότι με τη σημερινή θέση και στάση της Τουρκίας δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος στο Κυπριακό. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι αν η Τουρκία πάρει τα γεωτρύπανα της, πάρει τα πλοία της από τη θάλασσα της Κύπρου και απομακρυνθεί, ναι, να πάμε σε μια άτυπη πενταμερή. Τότε διαμορφώνονται, ναι, θεωρούμε ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν νέες συνομιλίες. Όμως, για να είμαι πολύ σαφής, η σημερινή Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία της περασμένης δεκαετίας ή πριν 20 χρόνια. Είναι πλέον μια χώρα αναθεωρητική. Έχει επεκτατικές βλέψεις απέναντι στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και θεωρώ πως οποιασδήποτε συνομιλίες και να ξεκινήσουν, αν δεν ξεκινήσουν σε μια νέα βάση, σε ένα νέο πλαίσιο, θα οδηγηθούν και πάλι σε ένα βάγιο. Και είναι η νέα όπως βάση. Είδαμε το 2017. Η νέα βάση για εσάς ποια θα ήταν? Όσο και αν φαίνεται πιθανόν για εσάς παράξενο, πιστεύουμε ότι είναι χρυσή ευκαιρία να αλλάξει ο τρόπος επίλυσης του Κυπριακού και από τη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία, την οποία συζητούμε μέχρι σήμερα, να συζητήσουμε πλέον για ενιαίο κράτος. Κύριε Χρήστο, άρα συμφωνείτε κατά ένα μέρος με τον κύριο Τσαβούσογλου, που είπε χθες ότι να πάμε σε μια άτυπη πενταμερή, ανεπίσημη όπως την είπε, για να συζητήσουμε, τα σημείωσα κιόλας, μας τα έλεγε η Άννα Ιανδρέου προηγουμένως, τι θα συζητήσουμε, σε ποια βάση θα συζητήσουμε. Δηλαδή, τι θα συζητήσουμε για το Κυπριακό και σε ποια βάση θα λυθεί το Κυπριακό. Δηλαδή, συμφωνείτε σε αυτή την πενταμερή, την άτυπη πενταμερή, να πάμε και να κάνουμε ένα διάλογο με την Τουρκία και να αλλάξουμε τη βάση λύσης? Άσχετο ότι δεν συμφωνούμε. Εσείς λέτε ενιαίο, αυτοί λένε συνομοσπονδία ή κάτι άλλο. Να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Το ΕΛΑΜ δεν το λέει αυτό το πράγμα το 2017, αλλά από το 2018 που είναι η ημέρα ίδρυσης του και ο χρόνος ίδρυσης του. 2008 εννοείται. Από το 2008 λέω. Είπατε 18 και λέω. Όχι, το 2008. Από εκεί και πέρα, τη στάση της Τουρκίας γνωρίζουμε τουλάχιστον από το 2017 ότι υπάρχει το ενδεχόμενο και υπάρχουν σενάρια με τα οποία μπορεί να ζητήσει η ίδια αλλαγή της βάσης επίλυσης του Κυπριακού. Είτε για να προχωρήσουμε σε συνομοσπονδία, είτε ακόμα και για δύο κράτη. Αυτή είναι η θέση της Τουρκίας. Από την πλευρά μας, σαν Κυπριακή Δημοκρατία, εμείς αυτό το οποίο θέτουμε επανειλημμένως είναι ότι πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις σε επίπεδο καταρχήν πολιτικής ηγεσίας για το τι θα πράξουμε σε κάθε σενάριο. Δεν μπορούμε να βρεθούμε ξαφνικά σε μια κατάσταση από την οποία δεν θα μπορούμε να απεμπλακούμε. Και για να προχωρήσω ακόμα ένα βήμα, η θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου είναι πως αυτή τη στιγμή και λόγω ακριβώς της κατάστασης που δημιουργεί η Τουρκία και λόγω ακριβώς των συνθηκών που δημιουργούνται τόσο εντός τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ευρύτερα στην περιοχή μας, είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και η αντίθετη άποψη που λέει ότι αν πάμε για να ζητήσουμε κάτι τέτοιο, είναι ως αν να δίνουμε το άλλοθι στην Τουρκία να θέσει και αυτή τους όρους της, τη νέα βάση την οποία ξέρουμε επίσημα από το καλοκαίρι του 2017, όταν υπήρξε η κατάρρευση του κράτους Μοντανά, που μας είπαν ξεχάστε αυτά που ξέρατε, πάμε να ζητήσουμε μια νέα μορφή πλέον λύση στο Κυπριακό, αφού απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Άρα, του δίνουμε και αυτούς να βάλουν στο τραπέζι τους όρους τους και τέλος θα επικρατήσει ο δυνατός, λένε, αυτός που έχει τα μέσα στον διεθνή παράγοντα. Συνήθως, όσοι αναφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι εκπροσωπούν τη γραμμή την οποία ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Και το ερώτημα είναι το εξής. Έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να πετύχουμε έστω μικρές πιθανότητες βελτίωσης της κατάστασης ή επίλυσης του Κυπριακού?
Εμείς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μιλήσαμε για κατάργηση εγγύησεως στο κράτος Μοντανά. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Το κράτος Μοντανά ναυάγησε, να σας θυμίσω. Βεβαίως. Ναυάγησε γιατί η Τουρκία από την πλευρά της. Μα δεν είπαμε το αντίθετο, κύριε Χρήστο. Ακόμα και αν ικανοποιήσεις κάποια αιτήματα, στη συνέχεια εγείρονται νέα και μάλιστα παράλογα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, για όσους παρακολουθούν, έχει πείσει τον λαό της ότι η Ελλάδα έκλεψε τα νησιά τα οποία βρίσκονται κοντά στις μικρασιατικές ακτές, ότι υπάρχουν τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, μεγαλύτερα του συνόλου που διατηρεί σήμερα το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Κύπρος, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Και λέγοντας αυτόν, εννοώ ότι η ηγεσία της Τουρκίας επενδύει στο φανατισμό ενός λαού, ο οποίος θα πρέπει να διεκδικήσει το οικονομικό του μέλλον, στην ουσία ερχόμενος σε πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα. Και ακόμα στην Κύπρο, αυτή είναι η δική μου θέση και άποψη, συζητούν για πρόοδο του Κυπριακού. Νομίζω, μισό λεπτό, ότι βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. Δεν είναι όμως... Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Ναι. Θα σας έλεγε το ίδιο κάποιος για το στόχο του δημιουργίας ενιαίου κράτους. Δηλαδή, πάμε σε μια βάση λύσης ενιαίου κράτους. Πόσο πραγματικός μπορεί να είναι αυτός ο στόχος, είναι περισσότερο τοπικός, θα λέγε κάποιος. Δηλαδή, ενιαίο κράτος με την έννοια, όπως την έχουμε υπόψη μας, με τη δημιουργία του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους το 60. Αντιλαμβάνομαι αυτό είναι που φανταζέστε. Αυτό είναι που λέτε. Ενιαίο κράτος για μένα σημαίνει. Μια ότι... κυβέρνηση, μια. Μία κυβέρνηση. Ναι. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να είναι όπως ήταν το 60. Χρειάζονται αλλαγές. Δηλαδή. Το 60, όπως καλά θα γνωρίζετε, δημιουργήσαμε έναν κράτος το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Και φτάσαμε το 1963, δεν μπορούσε να λειτουργήσει και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Το 60. Και το 1963, με την τουρκοκυπριακή ανταρσία και απόσχηση από την Κυπριακή Δημοκρατία και τη δημιουργία θυλάκων, προχώρησε η Τουρκία στην εφαρμογή του σχεδίου της, το οποίο φτάσαμε στο 1974. Τα πήρα λίγο ιστορικά τα πράγματα, απλά για να θυμίσω κάποια σημαντικά γεγονότα. Αυτοί οι οποίοι προτείνουν σήμερα την Δυσσονική Κοινωνική Ομοσπονδία, σε ποιο μοντέλο βασίζονται? Μπορούν να μας πούν μία χώρα που υπάρχει Δυσσονική Κοινωνική Ομοσπονδία, δηλαδή ομοσπονδία βασισμένη στον εθνικό και θρησκευτικό διαχωρισμό του πληθυσμού, και εμείς θα ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο? Καταρχήν, αυτή η λύση είναι ρατσιστική και διχοτομική. Αυτό ακριβώς είναι η διχοτόμηση. Χωρίζω τον κόσμο βάσει της θρησκείας και της εθνικότητας. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι το ενιαίο κράτος, βασιζόμενο στα πρότυπα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, είναι μοναδική εφικτή λύση. Εν πάση όμως περιπτώσει, θα μου επιτρέψετε να μιλήσουμε για κάποια άλλα θέματα. Να μιλήσουμε, θα επανέλθουμε... Αλλά κλείνοντας την ιστορία με το ενιαίο κράτος, που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι η καλύτερη λύση. Είναι η καλύτερη λύση, θα μπορούσε να πει κάποιος. Σε σχέση με αυτά που έχουν συμφωνηθεί, γι' αυτό άλλωστε ονομάζονται και ο οδυνηρός συμβιβασμός. Αλλά αυτό που είπε και η Σταύρη, είναι ρεαλιστική προσέγγιση αυτή να την κυνηγήσουμε? Φανταστείτε να δεχτεί ο κύριος Ερντογάν κάποτε τον Νίκο Αναστασιάδη να κάθεται στο ίδιο τραπέζι και να του προτείνει ο πρόεδρος πάμε ενιαίο κράτος. Θα του πει εντάξει, Γαρτάσι. Προφανώς δεν θα το πει αυτό. Αλλά εμείς από την πλευρά μας, ο στόχος μας δεν είναι να ικανοποιήσουμε τον κύριο Ερντογάν. Είναι και μια βασική διαφορά με πολλά άλλα κόμματα. Ο δικός μας ο στόχος είναι να προστατεύσουμε τον Κυπριακό Ελληνισμό, το πώς θα ευημερήσει και το πώς θα επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες στον τόπο μας. Και για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός. Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός μέσα από μια διζωνική κοινωνική ομοσπονδία λέει ότι ή θα γίνει επαρχία της Τουρκίας ή σταδιακά, χωρίς να το αντιληφθείς, θα έχει τουρκοποιηθεί. Γιατί αν φαντάζεστε ότι ο επόμενος θεωρητικά πρόεδρος της Ενωμένης Κύπρου θα λέει κάτι αντίστοιχο στον κύριο Ερντογάν και ο κύριο Ερντογάν θα το πράττει, νομίζω πάλι έχουμε όλοι λάθος. Δεν είναι αυτό που λέμε. Είναι να συζητούμε σε ρεαλιστικές βάσεις. Είναι η μοναδική ρεαλιστική βάση. Ωραία. Η διαζωνική κοινωνική ομοσπονδία την οποία προτείνουν δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ μέχρι σήμερα με καλά αποτελέσματα. Μα υπάρχουν πολλές ομοσπονδίες στην Ευρώπη τύπου. Τουλάχιστον διαφορετικού τύπου. Και εμείς ενός διαφορετικού τύπου ομοσπονδία θα είμαστε, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτή που απέτυχε στη Ιουγκοσλαβία και αυτή η οποία εφαρμόστηκε στην Νότια Αφρική είναι επί απαρχάιντ. Αυτό σας στόχος θεωρείτε ότι γίνεται πιστευτός στο λαό ως προς την εφαρμογή του? Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν αυτή η λύση που προτείνεται ήταν αποδεκτή, θα παίρνατε 55% στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτή η λύση, να πω ότι καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια
από το εθνικό λαϊκό μέτωπο. Ένα κόμμα το οποίο ανεβάζει τα ποσοστά του σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και αυτό μπορούσε να ήταν μια ένδειξη. Από την άλλη, εμείς έχουμε προτείνει και σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ήταν η λογική επιλογή. Μάλιστα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Βεβαίως. Εάν η πολιτική ηγεσία του τόπου δεν μπορεί να αποφασίσει για το ποια λύση επιδιώκουμε, μπορεί να προσφύγει στον λαό και να το ρωτήσει. Την τελευταία φορά που προσφύγαμε πάνω στο 2004 σε ένα δημοψήφισμα, η Ελληνοκύπρια απάντησε ένα μεγάλο όχι. Για τη συγκεκριμένη λύση. Λοιπόν, πάμε στην οικονομία. Έχετε ισχυρές απόψεις και προτάσεις διαχρονικά. Ποιες είναι και τι προτείνατε στον πρόεδρο προχθές? Να πω καταρχήν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών ενημέρωσαν όλα τα κόμματα για την κατάσταση την οποία έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή λόγω του κορονοϊού. Και εμείς σημειώνουμε ως πολύ θετική εξέλιξη τις επαφές που θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών με όλα τα κόμματα για να καταθέσουν εκ νέου τις εισηγήσεις τους. Εάν θυμάστε, κατά την περίοδο του κορονοϊού, όλα τα κόμματα συμμετείχαν σε κάποιες διασκέψεις, σε κάποιες συνεδρίες με τις οποίες προσπαθούσαν να βρουν τους κατάλληλους τρόπους για την οικονομία. Από την πλευρά μας έχουμε καταθέσει μια σειρά από μέτρα τα οποία εισηγούμαστε προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα σχολιάσω μερικά από αυτά τα οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά. Το πρώτο, το αμέσως επόμενο διάστημα περιμένουμε να ξεκινήσουν εκ νέου εκποιήσεις. Κυρίως οι ηλεκτρονικές εκποιήσεις από τα τραπεζικά ιδρύματα. Ήδη έχουν αποσταλεί 4.000 επιστολές με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε εμείς. Μα δεν αφορούν πρώτη κατοικία από ό,τι ενημερωνόμαστε. Εμείς ενημερωνόμαστε διαφορετικά όμως. Ότι υπάρχουν και πρώτες κατοικίες. Ναι, και υπάρχει πρόθεση για πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία θα πρέπει να προστατευτεί. Μέχρι σήμερα το είχαμε εμπράξει, αλλά αυτό έχει τελειώσει στις 31 Αυγούστου. Γι' αυτό είχαμε καταθέσει στην Επιτροπή Οικονομικών και εξετάστηκε την προηγούμενη Δευτέρα αίτημα με το οποίο ζητούσαμε να επιμηκυθεί η περίοδος αυτή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2020. Δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτό. Είναι κάτι όμως με το οποίο το ΕΛΑΜ θα επιμένει, γιατί θεωρούμε πάρα πολύ βασικό αυτήν ιδιαίτερα τη στιγμή και με τις συνθήκες. Συμφωνεί το ΑΚΕΛ με αυτή τη θέση, νομίζω. Έτσι. Ναι, το ΑΚΕΛ συμφωνεί. Διαφωνεί το ΔΣΥ και το ΔΙΚΟ. Προφανώς. Γι' αυτό δεν συγκεντρώνεται η πλειοψηφία. Ναι, δεν συγκεντρώνεται η πλειοψηφία. Ναι. Το ότι συμφωνεί το ΑΚΕΛ σε αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου κακό. Όχι, το λέω γιατί είναι ένα θέμα που απασχόλησε. Μακάρι να συμφωνούσαν όλοι σε αυτήν την πρόταση. Εν πάση όμως περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και με το οποίο θα ασχοληθούμε. Το δεύτερο κομμάτι. Χρειάζονται άμεσα λεφτά. Και μαγικοί τρόποι για να εξασφαλίσει κάποιον κράτος χρήματα δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να γίνουν περικοπές. Η πρόταση δική μας λοιπόν είναι να γίνουν περικοπές σε όλη τη χρηματοδότηση, σε όλα τα κονδύλια τα οποία αφορούν τη διαχείριση των παράνομων μεταναστών και αιτητών πολιτικού ασύλου. Και αυτό το ποσό είναι αρκετά μεγάλο. Αυτά δεν είναι και χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να τα αγγίξουμε? Έχω ακούσει αυτό το ψέμα και από βουλευτές. Με κατηγορείτε ότι λέω ψέματα, κύριε Χριστού? Όχι, κατηγορώ τους βουλευτές. Όχι, γιατί λέτε. Έχετε ακούσει αυτό το ψέμα? Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα για να φεύγει ο μπελάς να καλλιεργούν αυτό το ψέμα. Ναι. Γιατί είναι ψέμα? Ναι. Τον περασμένο Δεκέμβριο, στη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, πέρασαν ποσά ύψους 70 και πλέον εκατομμυρίων, τα οποία αφορούν τη διαχείριση των παράνομων μεταναστών από τον κρατικό προϋπολογισμό, από λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Δεν είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Δεν έρχονται ευρωπαϊκά χρήματα, δηλαδή. Περιμένετε λίγο και θα καταλάβετε. Ναι, ναι, και δεν έχουμε... Ναι. Το ξεκαθαρίζω και το κλείνουμε, αν θέλετε. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μέρος αυτής της κατάστασης με επιπλέον κονδύλια. Πέρα από αυτά τα οποία έχω αναφέρει ήδη. Που είναι, όπως σας είπα, μόνο πέρσι ήταν 70 εκατομμύρια. Αλλά η ερώτηση η δική μου είναι εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από πού παίρνει τα λεφτά? Δεν είναι από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Επομένως, είναι είτε στη μία περίπτωση είτε στη δεύτερη περίπτωση ο φορολογούμενος που στο τέλος της ημέρας πληρώνει αυτήν την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να εξασφαλίσουμε δεκάδες εκατομμύρια μόνο από αυτές τις περικοπές. Είναι μεγάλος ο αγώνας που πρέπει να γίνει, μεγάλος η προσπάθεια για εξοικονόμηση χρημάτων. Κλείνοντας, ένα τελευταίο σχόλιο, αν θέλετε, για την έρευνα που διδάξει το Υπουργείο Παιδείας
όσον αφορά τον εκπαιδευτικό που δημοσίευσε τις συγκεκριμένες ζωγραφίες που προκάλεσαν όλο αυτό το σάλο, σχολιάζοντας μας επίσης το εξής, ότι η ελευθερία της έκφρασης υιοθετείται από τους εκάστοτε, αν θέλετε, ηγέτες, βουλευτές και άλλα πρόσωπα, ανάλογα με το τι τους συμφέρει και τι εξυπηρετεί η δικιά τους ιδεολογία. Θα σας πω καταρχήν ότι το ΕΛΑΜ από την πρώτη στιγμή έχει τοποθετηθεί για το θέμα. Είχαμε εκδώσει δελτίον τύπου, στείλαμε εμείς καταγγελία στο Υπουργείο Παιδείας για τις πράξεις του εν λόγω καθηγητή. Εσείς τον καταγγείλετε, ενημερώσατε το Υπουργείο Παιδείας? Προφανώς μπορεί και άλλοι, αλλά εμείς το έχουμε πράξει και επίσημα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Οποιοδήποτε καλλιτέχνης και στη συγκεκριμένη περίπτωση και παιδαγωγός ταυτόχρονα, θα πρέπει να σέβεται τα ιερά και τα όσια του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε παραδείγματος χάρη τον προφήτη Μωάμεθ ή οποιονδήποτε άλλο, μέχρι αυτή την ώρα όλα τα κόμματα θα είχαν τοποθετηθεί και θα υπήρξε μια σοβαρή αντίδραση. Και εσείς μαζί θα τοποθετήσετε και εσείς μαζί για τον Μωάμεθ? Προς το παρόν έχουμε τοποθετηθεί όσον αφορά τον Χριστό, όμως, την Παναγία. Όταν έγινε ο σάλος με τα σκίτσα για τον Μωάμεθ στη Δανία, ακολούθησαν στη Γαλλία και η επίθεση που έγινε και η δολοφονία, έτσι. Τρομοκρατικές επιθέσεις κτλ. Ήμασταν όλοι «Je suis Charlie, je suis Charlie». Τώρα, γιατί δεν είμαστε «Je suis Gabriel», δεν ξέρω πώς λέγεται ο άνθρωπος. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Ναι, και όταν γιατί και στα κατεχόμενα η Αφρίκα έβαλε τον Ερτογάν, δεν ξέρω πώς, ήμασταν με το δημοσιογράφο. Τώρα μας ενοχλεί. Εμάς μας ενοχλεί. Μας. Εμάς μας που ενοχλεί. Είναι τα δικά μας. Αυτό είναι πρώτο. Και εξηγούμε. Ξέρετε, εμείς μιλούμε νομίζω πολύ ανοιχτά. Εμάς μας ενοχλεί να βλέπουμε αυτά τα σκίτσα και από έναν άνθρωπο ο οποίος διαμορφώνει και τους αυριανούς πολίτες. Το έχουμε καταγγείλει και θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Πρέπει να διωχθεί από το σχολείο. Εάν θυμάστε στη Γαλλία, αν κάνουμε μια μικρή παρέθεση για να αναφέρω κάτι. Όταν έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και χτυπήθηκαν οι δημοσιογράφοι, αυτόν το οποίο υπερασπιστήκαμε νομίζω άπαντες ήταν το δυτικό πολιτισμό. Κινδυνεύσαμε όμως να μπούμε σε μια μάχη θρησκειών, επειδή πιθανόν κάποιοι δεν εκτίμησαν σωστά το τι μπορεί να προκαλέσει αυτή η δράση τους.